αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα Σέρτους, γιατί πρώτον ψάχνουμε τρόπους να λειτουργήσουμε οικολογικότερα και με οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας, και το Σέρτους εκεί εστιάζεται, στα έξυπνα κτίρια. Δεύτερον, διότι με το Σέρτους ενώνουμε τις δυνάμεις μας με άλλους ελληνικούς οργανισμούς και φορείς, αλλά και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και φορείς. Και βεβαίως, επειδή το Σέρτους είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο μας ανοίγει το δρόμο και για την εξέβρεση χρηματοδότησης για την υλοποίηση των σχεδίων μας για τα κτίρια, για τα δημοτικά κτίρια. Και όταν λέμε δημοτικά κτίρια, δεν εννοούμε μόνο το Δημαρχείο ή μόνο το Πολιτιστικό Κέντρο, εννοούμε όλα τα σχολεία, εννοούμε το περιβάλλον, εννοώ τις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας περιβάλλοντος, εννοούμε μία σειρά από χώρους δημοτικούς που αντί να καταναλώνουν ενέργεια μπορεί να γίνουν αυτάρκοι, ενδεχομένως και να παράγουν και περίσσευμα ενέργειας. Τώρα, γιατί η ενεργειακή επάρκεια δημοσιογραφία είναι σημαντική, το θέμα λίγο. Λοιπόν, η ενεργειακή επάρκεια των δημοτικών κτηρίων είναι για μας σημαντική, πρώτα απ' όλα διότι συμβάλλουμε κι εμείς έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος. Δεύτερον, κάνουμε οικονομία και δεν κάνουμε μόνο οικονομία στο Ταμείο του Δήμου, αλλά συμβάλλουμε και στην εθνική οικονομία. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα και η χώρα μας το εισάγει από το εξωτερικό και άρα τα χρήματα που πληρώνουμε για ηλεκτρικό ρεύμα φέρνουν στο εξωτερικό. Αντί λοιπόν να κάνουμε αυτό, εμείς θέλουμε να έχουμε αυτάρκη κτίρια. Τα κτίρια αυτά να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο που να μην καταναλώνουμε ηλεκτρική ενέργεια, με τρόπο που να είναι επιβαρυντικός για το περιβάλλον, αλλά να είναι από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και βεβαίως και η ενέργεια που καταναλώνουμε να μην είναι εισαγόμενη, άρα να μην την πληρώνουμε στο εξωτερικό, αλλά να είναι ενέργεια από τους πολλούς φυσικούς πόρους που η χώρα μας έχει. Γιατί η χώρα μας έχει και πολύ ήλιο και ανέμους και γεωθερμία. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με πάρα πολλούς τρόπους. Και βεβαίως μπορούμε και με άλλους και με άλλα μέσα, με άλλους τρόπους προστασίας και εξοικονόμησης ενέργειας, όπως είναι τα κουφώματα, όπως είναι μία σειρά από παρεμβάσεις στα κτίρια, να κάνουμε και τα κτίρια μας πολύ πιο φιλικά στο περιβάλλον. Τώρα, αυτές οι ενεργειακές ανακαινήσεις, όπως... Πάμε μπλαχή, αυτές οι... Αυτές οι ενεργειακές ανακαινήσεις που σχεδιάζουμε για τα δημοτικά κτίρια, που μελετάμε για τα δημοτικά κτίρια, οπωσδήποτε έχουν ένα κόστος, ένα σοβαρό θα λέγαμε κόστος. Αυτό το κόστος, το Σέρτους, το πρόγραμμα αυτό, θα μας δείξει και την κατεύθυνση από την οποία θα το αντλήσουμε. Πρώτα απ' όλα υπάρχει το ΕΣΠΑ, το καινούριο ΕΣΠΑ που πρόκειται να ανοίξει για το 2019-2020. Αυτή είναι η μία πηγή που μπορούμε να αντλήσουμε χρήματα. Η δεύτερη είναι οι συμπράξεις με το ιδιωτικό κεφάλαιο, διότι θα μπορούσαμε να κάνουμε και συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα και από την εξοικονόμηση και από το κέρδος το οικονομικό που προκύπτει εμείς σταδιακά να αποπληρώνουμε τον ιδιώτη που θα μας έχει βάλει τα φωτοβολταϊκά ή τον ιδιώτη που θα μας έχει βάλει τα κουφώματα. Δηλαδή, ο ιδιώτης μπορεί να μας βάλει το κεφάλαιο να κάνει την εργασία και εμείς μετά να του δίνουμε ένα μέρος από το κέρδος που προκύπτει από αυτή την ενεργειακή αναβάθμιση. Και το τρίτο βεβαίως είναι και ήδη η πόλη. Δηλαδή, αν δούμε ότι και εμείς χρειάζεται και πρέπει να συμβάλλουμε από το Δημοτικό Ταμείο με ένα μικρό ποσό για τις ανακαινήσεις αυτές, βεβαίως και αυτό θα το κάνουμε γιατί είναι μια, αν θέλετε, έξυπνη, εποφελής, επικερδής τοποθέτηση του δημοτικού χρήματος. Τώρα, τι ακολουθεί μετά το Σέρτους. Μετά το Σέρτους, ακριβώς, μετά την ολοκλήρωση της μελέτης αυτής, ακολουθεί η μεγάλη και σοβαρή προσπάθεια για την υλοποίηση αυτής της μελέτης, δηλαδή για την εξέβρεση των χρηματοδοτήσεων, που είπαμε ότι μπορεί να είναι από ιδιώτες, μπορεί να είναι από το Δήμο, μπορεί να είναι από το ΕΣΠΑ, πρώτον. Δεύτερον, η υλοποίηση των έργων με τις χρηματοδοτήσεις αυτές. Και σε δεύτερο στάδιο, που όμως ήδη μας απασχολεί και το κοιτάμε, είναι η εξοικονόμηση της ενέργειας εκτός από τα κτίρια, εκτός δηλαδή από τα σχολεία, το Δημαρχείο, τα πολιτιστικά κέντρα και όλα αυτά, να επεκταθεί και στο δημοτικό φωτισμό και στη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Διότι εάν έχουμε έναν έξυπνο φωτισμό της πόλης μας με λάμπες LED, ή αν έχουμε, αν θέλετε, ακόμα και οχήματα, σκουπιδιάρικα δηλαδή, δημοτικά οχήματα που κινούνται με ηλεκτρισμό, με ηλεκτροκίνηση, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη εξοικονόμηση κάνουμε στο πετρέλαιο, στον ηλεκτρισμό και σε άλλες μορφές ενέργειας που θα καταναλώναμε, από τη μία. Απ' την άλλη,
πόσο πολύ βοηθάμε το περιβάλλον. Διότι καίμε συνεχώς καύσιμα, έχουμε συνεχώς δημοτικό φωτισμό σε λειτουργία στην πόλη μας και σε όλες τις πόλεις. Άρα, εάν βρούμε φτηνότερους τρόπους και οικονομικότερους και πιο φιλικούς στο περιβάλλον για να κάνουμε όλες αυτές τις παροχές και τις λειτουργίες, καταλαβαίνετε πόσο πολύ θα ωφεληθεί όχι μόνο ο άλυμος και το περιβάλλον και η εθνική οικονομία και σε τελική ανάλυση το κοινωνικό σύνολο. Θα ήθελα μόνο να πούμε κάτι, αυτή τη λέξη εδώ, ότι θα κάνουμε και να επεκτείνουμε τις την μηδενική ενεργειακή κατανάλωση βασικό και να πούμε και αυτό ότι και ακολουθούμε φυσικά και το Σύμβουλο Δημάρχων, το οποίο είμαστε... Ωραία. Άρα, μια ερώτηση λοιπόν ακόμα είναι, ποια είναι η συμμετοχή του πολίτη σε όλο αυτό. Ναι. Πιάστηκα εγώ. Όλο αυτό το πρόγραμμα βεβαίως θέλουμε να γίνει με τη συμμετοχή του πολίτη. Και θέλουμε να γίνει ταυτόχρονα και με την συμμετοχή του Δήμου μας σε ευρύτερα σχήματα. Ο Δήμος μας πρέπει να πούμε ότι ήδη συμμετέχει στο Σύμβουλο των Δημάρχων. Κομμάτι της προσπάθειας του Σύμβουλου των Δημάρχων είναι και το ΣΕΡΤΟΣ. Επίσης, ο Δήμος μας προγραμματίζουμε να συμμετάσχει στην προέκταση του Συμφώνου του Δημάρχου, που είναι το Σύμφωνο για την Κλιματική Αλλαγή. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή η προσπάθεια δεν είναι μια μεμονωμένη προσπάθεια, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προσπαθειών που γίνεται και από άλλους ευρωπαϊκούς φορείς και ενός ευρύτερου σχεδιασμού που υπάρχει συνολικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας. Ταυτόχρονα, θέλουμε να φτάσει αυτή η προσπάθεια και να αποτελέσει υπόδειγμα στον κάθε έναν πολίτη. Γι' αυτό και σχεδιάζουμε και να επικοινωνήσουμε όλο αυτό το concept, όλη αυτή την αντίληψη του σχεδιασμού του ΣΕΡΤΟΣ στους πολίτες, δηλαδή να τους καταστήσουμε κοινωνούς της εξοικονόμησης ενέργειας, ακριβώς με το να δίνουμε εμείς το καλό παράδειγμα, εξοικονομώντας ενέργεια για τα κτίρια τα δημοτικά, εφαρμόζοντας αυτό το παράδειγμα και δείχνοντας, αναλύοντας και με ημερίδες και με ενημερωτικά έντυπα, ακριβώς αυτό το καλό παράδειγμα, ώστε ο κάθε πολίτης να καταλάβει ότι η εξοικονόμηση ενέργειας βοηθάει την τσέπη του, βοηθάει το κοινωνικό σύνολο, το διπλανό του, βοηθάει το περιβάλλον μέσα στο οποίο και ο ίδιος ζει και τα παιδιά του θα ζήσουν, ζουν και θα ζήσουν και άρα θα πρέπει να αφήσουμε μία παρακαταθήκη και στην επόμενη γενιά και αυτή, εκτός των άλλων, πρέπει να είναι ο σεβασμός στο περιβάλλον και η λειτουργία μας, η ζωή μας, που θα αφήσει ένα ενεργειακό αποτύπωμα που δεν θα είναι χρεωστικό, επιβαρυντικό για τους επόμενους, για την επόμενη γενιά. Θα αφήσουμε ένα ενεργειακό αποτύπωμα που θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον και που θα βάζει, αν θέλετε, και το θεμέλιο, θα δίνει και το παράδειγμα και για την επόμενη γενιά να λειτουργήσει επίσης σε ένα βιώσιμο περιβάλλον, με ένα βιώσιμο κλίμα, γιατί ζούμε όλοι τις συνέπειες αλλαγής του κλίματος και με έναν τρόπο εξίσου βιώσιμο όπως και η τωρινή γενιά που θα πρέπει να δώσει πρώτη και καλύτερη το καλό παράδειγμα. Αυτό ξεκινάμε λοιπόν και υλοποιούμε με το ΣΕΡΤΟΣ και αυτό πιστεύουμε ότι θα φτάσει και θα γίνει αντίληψη, θα γίνει κτήμα του κάθε πολίτη.